Αυτή είναι η ετήσια έκθεση του φωτογραφικού μας εργαστηρίου, στην οποία συμμετέχουν 18 άτομα. Αυτά τα 18 άτομα αποτελούνται από δύο τμήματα. Ένα το προχωρημένων που ήδη παρακολούθησαν σεμινάρια φωτογραφίας προηγούμενα χρόνια και σαν έμπειροι φωτογράφοι μας ακολουθούν και ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήταν φετινοί μαθητές μας, αρχάριοι, που πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με τη φωτογραφία και παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα το υποχρεωτικό των αρχαρίων. Αυτός ο χώρος που αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ την έκθεση είναι ιδανικός, με την έννοια ότι είναι καλοφτιαγμένος και έχει την ουδετερότητα που θέλουμε. Είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, είναι επισκέψιμος δηλαδή εύκολα, προσβάσιμος από τους Κοζανίδες να έρθουν να δουν την έκθεση. Και το χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης είναι ότι δεν προβάλλεται η καλή φωτογραφία μόνο. Προβάλλεται ο φωτογράφος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο φωτογράφος σχολιάζει τον κόσμο γύρω του. Απλά δεν το σχολιάζει με λέξεις, το σχολιάζει με εικόνες που εξιτάρουν ή προσπαθούν να τσιγκλίσουν, ας πούμε, τη φαντασία του θεατή για να δημιουργήσουν ιστορίες ποιητικές. Αυτό είναι η φωτογραφία. Η καλλιτεχνική φωτογραφία, έτσι, όχι η φωτογραφία γάμου και η εφαρμοσμένη φωτογραφία, η διαφημιστική φωτογραφία, η τουριστική φωτογραφία. Η καλλιτεχνική φωτογραφία έχει σαν σκοπό να πάρει με την συμμετοχή, από τη μια μεριά ζητάει τη συμμετοχή του θεατή, θέλει προσπάθεια να ακολουθήσει λίγο ο θεατής, αλλά θα τον πάρει από το χέρι και θα τον οδηγήσει σε μονοπάτια ποιητικά, ονειρεμένα, φανταστικά, και εκεί θα ενωθούν οι ευαισθησίες του φωτογράφου με τις ευαισθησίες του θεατή. Νομίζω οι μαθητές έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά πάνω στα φιλμ, έχουν εμφανίσει τις φωτογραφίες οι οποίες είναι τρομερά και με πολύ ωραία χρώματα εκτυπωμένες, και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε εδώ με τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν τον κορμό και τη βάση του φωτογραφικού εργαστηρίου. Ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και πολλά χρόνια, καθότι η δουλειά που γίνεται είναι, νομίζω, πάρα πολύ όμορφη και αυτό το αποδεικνύουν κάθε χρονιά. Για πρώτη φορά έχουμε και τμήμα προχωρημένων, επομένως λειτουργούν δύο τμήματα στο φωτογραφικό εργαστήριο του Δήμου Κοζάνης, των νέων και των προχωρημένων, και είναι μια πρακτική την οποία θα τη συνεχίσουμε, γιατί είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση στους ίδιους τους φωτογράφους. Μέχρι τώρα όσοι έκαναν ένα χρόνο έφευγαν, δεν συνέχιζαν, με συνέπεια να ξεφεύγουν από την φωτογραφία και και το αγαπημένο τους χόμπι να μην μπορούν να το συνεχίσουν. Φέτος έχουμε 18 επομένως συνολικά φωτογράφους, καλλιτέχνες, εκθέτουν από 4 έργα ο καθένας. Κάθε ένα έχει τη δική του, είναι μια δική του ενότητα με τίτλο και περιγραφές και δηλώσεις των φωτογράφων που φαίνονται ακριβώς από κάτω. Προσκαλούμε τον κόσμο της Κοζάνης, τώρα που έχει και ζέστη, να βγουν έξω. Εδώ είμαστε στην Πανδώρα, εδώ στο κέντρο, στο Κοβεντάριο, να επισκεφθούν την έκθεση για να υποστηρίξουν τους καλλιτέχνες και την δική τους ματιά σε αυτό που τους προβληματίζει. Θα δείτε 18 είδη προβληματισμών. Θα μπορέσετε να δείτε ωραίες φωτογραφίες, ωραία κάδρα, με ωραίες επεξεργασίες, και αυτό που προβληματίζει σήμερα τον φωτογράφο στην περιοχή μας. Θα είμαστε από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουνίου, κάθε μέρα, 7 με 10. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους να τιμήσουν την έκθεση φωτογραφίας.